συναγωνιστές, σε αυτό το σημείο λίγη η σημερινή συμβολική κινητοποίηση και ο αποκλεισμός του ΕΛΚΕ. Νομίζω ότι στείλαμε ξεκάθαρο μήνυμα από τη σημερινή ημέρα για την απάντηση που θέλουμε να δώσουμε και στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και δεν επιλέχθηκε τυχαία το σημερινό κτίριο. Είναι το κτίριο και οι λογαριασμοί τελικά που έχουν πάρει τα περισσότερα κονδύλια την περίοδο αυτή που εμείς βρισκόμαστε μακριά από τα τμήματά μας. Δηλαδή, τα χρήματα που έχουν δοθεί, τα 13 εκατομμύρια που έχουν δοθεί όλο το προηγούμενο διάστημα στην έρευνα, αποδεικνύοντας τελικά ποια είναι η πραγματική λειτουργία του Πανεπιστημίου που τους νοιάζει, η ερευνητική, γιατί αυτή είναι που χρυσοπουλιέται και γίνεται πατέντες για την αξιοποίηση και τη μεγιστοποίηση των κερδών συγκεκριμένων ομίλων, είναι αυτή που τους νοιάζει, είναι αυτή που τελικά έρχεται σε προτεραιότητα συγκριτικά με τις ανάγκες των φοιτητών, σε καθηγητές, σε βιβλία, σε υποδομές, είναι αυτή που μάλλον έρχεται σε προτεραιότητα συγκριτικά με το άνοιγμα των πανεπιστημίων. Νομίζουμε ότι στείλαμε μήνυμα, κλιμακώνουμε τις επόμενες μέρες και μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις. Αύριο είναι προγραμματισμένες πολλές και στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα μέσα από τη μεγάλη κινηματική συμμετοχή στο φοιτητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη στις 12 η ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.